Χρειάζεται να θυμίζουμε πάντα ότι ανεξάρτητα από το πώς κινείται τώρα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έκοψε το νήμα, το οποίο συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η χρηματοδότηση της υγείας έχει πέσει στο 1,5 δις. Λοιπόν, ταυτόχρονα οι δαπάνες για τον ΝΑΤΟ, το οποίο έχει τα 70 χρόνια αύριο, συνεχίζουν ισχυρές. Αυτό είπε, διερωτήθη αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά. Εσείς φαντάζομαι λέτε ότι δεν είναι αριστερά. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι πώς θα το κατονομάσουμε εμείς. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία μιλάνε μόνα τους. Αριστερά που να συγκυβερνάμε ένα εθνικιστικό κόμμα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε τόσα χρόνια. Αριστερά η οποία να έχει κοινό σχεδιασμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, το ΝΑΤΟ και τον Νετανιάχου, δηλαδή το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, το οποίο και σήμερα ακόμη συνεχίζει να σκοτώνει Παλαιστινίους, ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν δηλαδή το να μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι μέσα στο δικό τους κράτος. Δεν μπορώ να γνωρίζω κατά πόσο αυτό ταυτίζεται με την ιστορική έννοια της αριστεράς όπως τη γνωρίζουμε εμείς. Ναι. Αριστερά για μας σημαίνει αγώνας για να βελτιωθεί το μεροκάματο, να βελτιωθούν οι κοινωνικές συνθήκες και σε κατεύθυνση αυτό που λέμε αποδέσμευσης. Αυτή ήταν και η ιστορική θέση της αριστεράς και μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν ένας λάκκος των Λεόντων. Αποδέσμευση από αυτήν για μια κοινωνία που πραγματικά ο λαός θα κάνει κουμάντο. Όλα αυτά, νομίζω, αν κοιτάξετε και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και να κάνω ένα σχόλιο μικρό για όλα αυτά που λέμε για τον κύριο Πετσίτη κτλ. Προχωρώντας και προς τις εκλογικές μάχες, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα βγάλουν πολλά στοιχεία μπροστά, κατά την άποψή μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα θολό κλίμα για να κρυφτεί η βασική ουσιαστική του συμφωνία στα μεγάλα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Παδόπουλε, λοιπόν, δεν έχουμε κάτι το οποίο μπορείτε να αναδείξει ως αυτόν τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Οι χώρες όλες αυτές τις βλέπουμε. Έχω δίπλα τη Βουλγαρία. Πάμε σε πολύ θεωρητική συζήτηση. Πάμε στα δικά μας εδώ. Κύριε Παδόπουλε, στο ΚΚΕ ανήκει. Δεν ήταν. Όμως μπορούμε να πούμε και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Οι άνθρωποι που ζούσαν στον σοσιαλισμό, τα δικαιώματα τα οποία σήμερα οι Έλληνες, τα οποία σήμερα οι Έλληνες τα κοιτάνε με το κιάλι, υγεία, παιδεία, εργασία, σε μια χώρα με 40% ανεργούς νέους, τουλάχιστον προκαλεί τον κόσμο που ζει. Ποια είναι η άποψή σας για το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Σκόπια? Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία ήρθε με συγκεκριμένο λόγο. Να μπει η γείτονα χώρα βασικά στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, όμως και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και όλα τα προηγούμενα χρόνια Μακεδονία τη λέγανε παντού. Και το έχω πει πολλές φορές και στο Ευρωκοινοβούλιο. Λέω όμως το εξής. Αυτή η συμφωνία, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, δεν νομίζουμε ότι εξομαλύνει καθόλου την κατάσταση στα Βαλκάνια. Πρώτον, γιατί διατηρούνται μέσα στη συμφωνία αυτά σπέρματα αλυτρωτισμού, τα οποία θα επανέρχονται και θα επανέρχονται και με άλλους τρόπους και με άλλους λόγους και σε άλλα ζητήματα που είναι ανοιχτά στην περιοχή. Πράγμα το οποίο θα καλλιεργεί τους εθνικισμούς και από τις δύο πλευρές. Γιατί εμείς δεν έχουμε την άποψη ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Και επίσης πάντα είχαμε την άποψη ότι θα μπορούσαν οι δύο χώρες. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, βεβαίως όχι. Η Μακεδονία είναι ένας γεωγραφικός χώρος. Υπάρχει και αεροδρόμιο της Μίκρας και το ραντάρ. Είναι ένας γεωγραφικός χώρος στον οποίο συνυπήρξαν πάρα πολλοί λαοί. Άρα, κανείς δεν μπορεί να έχει την αποκλειστικότητα. Είχαμε πει εξ αρχής ότι θα μπορούσε να λυθεί σε επίπεδο διμέρειας από τις δύο χώρες, χωρίς τη διαμεσολάβηση, βασικά για να οχυρωθούν τα ανατολικά συμφέροντα. Και βεβαίως η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αποδεικνύει ότι έχει και προεκτάσεις με ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνταν στη γείτονα χώρα και οι οποίες θέλουν τώρα να εδρεώσουν. Απλά να κάνω ένα σχόλιο. Ότι αποτελεί πρόκληση, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, γιατί με τεράστια ανεργία και με μισθούς των 360 ευρώ, να πηγαίνουμε στη γείτονα χώρα και να μιλάμε για επενδύσεις τεράστιων πολλών δισεκατομμυρίων.